σύστημα, δεν το έχω ξαναδεί. Είναι η πρώτη φορά στο αεροπλάνο που βλέπω, αντί για να κατεβάσεις το παράθυρο, αντί για να το κατεβάσεις με κουρτινάκι που έχει εδώ και το τραβάς, έχει λοιπόν, όπως έχει και η οροφή της McLaren, ένα σύστημα, πατάς εδώ το κουμπάκι. Αλλά αλλάζει χρώμα και σκουραίνει το τζάμπι. Όταν το ανεβάσω πάνω από το, το ανεβάσω άλλη μία, θα ανοίξει λίγο το χρώμα του. Του παίρνει λίγη ώρα. Δεν το κάνει απότομα. Εδώ το αλφάδι μας τα δείχνει όλα φλανταδουρέ. Είμαστε πάνω τώρα, που είμαστε πάνω περίπου, μετά με αυτή την εταιρεία. Α, δεν το γράφει Σκοτ. Λοιπόν, θα έπρεπε φυσιολογικά να κάθε 2 λεπτά να βουτάει γύρω στα 800 μέτρα. Δηλαδή κάθε 2 λεπτά πρέπει να βουτάει κάτω για να ακολουθεί την καπηλό της. Σωστό δεν είναι αυτό? Αφού είναι στον αέρα δεν μπορεί να ακολουθεί, έτσι δεν είναι? Πάει ανεξάρτητα από την καπηλότητα, σωστά? Θες μίλα, μην τρέπεσαι. Ναι, όχι, πάει, προφανώς πάει. Οπότε εμείς τώρα γιατί είμαστε επίπεδη συνέχεια σε σχέση με τη Γη? Αφού είναι ανεξάρτητα με τη Γη. Το γυροσκόπιο λοιπόν που έχει ο πιλότος καλυμπράρεται όταν είναι ακόμη στον αεροδιάδρομο, έτσι, όταν είναι ακόμη εκεί. Όταν σηκώνεται λοιπόν το αεροπλάνο, στο είπα, βγήκε πριν κανένα μήνα μια πιλότος, γυναίκα, Ιταλίδα νομίζω, δεν θυμάμαι. Και είχε μια ομιλία και τους έλεγε αυτό. Και λέει, παιδιά, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πόσα χρόνια πέταγα και δεν είχα καταλάβει αυτό το πράγμα. Και λέει πλέον αυτό, ότι εννοείται δεν πάμε γύρω-γύρω από σφαίρα, σε καμία περίπτωση. Γιατί σηκώνεται, δείχνει τον artificial horizon, τον δείχνει πάνω, έτσι όταν σηκώνεται το τέτοιο, τον δείχνει πάνω. Όταν σηκώνεται η μύτη δηλαδή στην απογείωση, τώρα έχει βρει το επίπεδο, τώρα πετάμε παράλληλα με τη Γη. Λοιπόν, και εκεί τελειώνει το παραμύθι. Και συνεχίζουμε να πετάμε παράλληλα μέχρι να προσγειωθούμε. Εντάξει, αλλά κοίτα τώρα. Το γυροσκόπιο είναι ανεξάρτητο από τη Γη αυτή τη στιγμή. Αυτή η απόκληση που έχει εδώ πέρα, έχει μια μικρή απόκληση σε αυτό το άξονα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτή η μικρή απόκληση σου δείχνει ουσιαστικά ότι μπροστά είναι ελαφρά σηκωμένη η μύτη. Απόλυτα επίπεδο θα ήσουν εκεί, όταν θα ήταν όλα μηδέν. Εκεί θα ήταν απόλυτα επίπεδο. Τώρα ουσιαστικά όταν τα αφήνεις εκεί, είσαι μία μοίρα εκτός. Δηλαδή κάνει ένα ελαφρύ προς τα πάνω. Μύτη.
Αλλά πρέπει να το σκεφτούμε. Περίμενε. Δεν μπορεί να κάνει προς τα πάνω μόνο, γιατί εδώ σου λέει ότι. Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με, με αυτό εδώ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι, άλλο, X και Y. Στο X, και στο y. X που μας ενδιαφέρει. Ναι. Στο έτσι, όχι ναι. Στο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στο έτσι. Ο X δηλαδή αυτό εδώ. Στον X. Μπράβο. Σεξ, τον σεξ. Ναι. Να, τώρα άλλαξε κι άλλο. Είναι μείον 2. Καφέ θα πει απόλυτο. Το έγραψε έτσι. Εννοείται. Στούλησες μέσα. Μέσα. Λοιπόν. Να, τώρα γίνεται μείον 1. Ναι ρε παιδί μου, συμφωνώ. Δηλαδή μια ελαφριά κλίση μπορεί να έχει. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί ότι για να πας γύρω γύρω από μια σφαίρα ανά 2 λεπτά πρέπει να χάνεις γύρω στα 800 μέτρα. Αλλιώς πετάμε στο διάστημα. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό εδώ. Αυτό σου λέω. Δεν μεταφράζεται. Αυτό σου λέει ότι δεν φτάς ποτέ προς τα κάτω. Αυτό σου λέει. Εντάξει, περίμενε. Το αεροπλάνο σαν όχημα για να πετάξει ακόμα και αν ήταν επίπεδο. Κάτσε να παίρνω αυτό που έτσι. Τα χέρια σου που θέλεις. Το αεροπλάνο ακόμα και αν ήταν επίπεδο. Ναι. Κάτω, ναι. Πού είναι. Τέλος πάντων, ναι. Κάνουμε την. Όπως και να έχει το αεροπλάνο, η μούρη του πάντα έχει μια μικρή κλίση για να πετάξει. Δεν πετάει κόντρα στον αέρα ευθεία. Σωστά. Πάντα μια. Πολύ σωστά. Πάνω για να έχει την κόντρα στα. Ναι. Ναι, συμφωνούμε. Οπότε τι θες να μου πεις με αυτό? Όχι, σκέφτομαι, δεν θέλω να πω κάτι. Δεν είναι καλό. Ωραία, πατάω λίγο pause. Ενώ ότι αυτό που βλέπουμε εδώ στον άξονα H είναι κάτι το οποίο βγάζει νόημα. Ναι. Να έχει σταθερά μία. Ακριβώς. Σχέση με το οριζόντιο. Ναι. Αυτό. Δεν μπορεί να πετάει οριζόντια, ας πούμε. Μπορεί να έχει ένα ελαφρύ. Αυτό μα αυτό είναι. Λένε και οι πιλότοι, ότι η μύτη δεν πάει ποτέ κάτω από τον ορίζοντα. Αυτό λένε όλοι. Στο γυροσκόπιο που έχουν στο όργανο, η μύτη σου δεν πρέπει να πηγαίνει ποτέ προς τα κάτω. Οπότε πώς εξηγείς ότι πηγαίνουμε γύρω-γύρω από μία μπάλα, πετώντας πάντα οριζόντια? Δεν γίνεται. Ο οριζόντας δεν είναι ένα σταθερό σημείο. Είναι ένα σημείο το οποίο το ακολουθείς. Σωστά. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ποιο, μπορεί να συμβαίνει. Ο ορίζοντας, άμα πούμε ότι αυτό δεν είναι ορίζοντας και εσύ είσαι στο αεροπλάνο, είναι κάτι που το κυνηγάς συνέχεια. Οπότε δεν είναι κάτι στο οποίο φτάνεις και το περνάς. Σύμφωνοι. Αυτό. Αλλά αυτό δεν αλλάζει, αυτό θέλω να σου πω. Δεν αλλάζει. Η ας μύτη του. Τα γλυκά.